Αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας, εκλεκτοί φορείς της ναυτιλιακής και τουριστικής κοινότητας, κυρίες και κύριοι, με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, χαιρετίζω το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΟΤΙΝ, μια κορυφαία εκδήλωση του κλάδου σας, στην οποία ο ΕΟΤ παραχωρεί την αιγίδα του για μια ακόμη φορά. Φίλες και φίλοι, το 2023 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον τουρισμό μας. Και σύμφωνα με όλους τους δείκτες, το ίδιο αναμένεται και για το 2024. Σε αυτή τη σταθερά ανωδική τροχιά συνέβαλε και συμβάλλει καθοριστικά το τεράστιο εθνικό κεφάλαιο που λέγεται Θαλάσσιος Τουρισμός και δι' ο τομέας του ΙΟΤΙΝ. Η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή προορισμό, μαγνήτη ειδικά για τα Mega Yachts, είναι πλέον αναμφισβήτητη. Βέβαια, όλα αυτά είναι γνωστά, όπως είναι γνωστά και τα χρόνια προβλήματα του κλάδου. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική την άμεση ανάληψη πρωτοβουλειών από πλευράς Υπουργείου. Η πρόθεση έργων υποδομής, τουριστικών λιμένων και μαρίνων με κονδύλια του RRF, η ίδρυση του παρατηρητηρίου για το θαλάσσιο και παράκτο τουρισμό στη Μεσόγειο θα δώσουν λύσεις όχι μόνο σε χρόνια προβλήματα, όπως η έλλειψη θέσεων ελιμενισμού, αλλά κυρίως θα εγγυηθούν τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου τουρισμού και τη δέσμευσή του στις αρχές της γαλάζιας οικονομίας. Η ανάπτυξη του Green Yachting, όπως φαίνεται και στην αντίστοιχη ενότητα του συνεδρίου σας, είναι ενδεικτική αυτής της καθολικής δέσμευσης. Sustainable Greece είναι το μήνυμα που στέλνει η χώρα και στο θαλάσσιο τουρισμό. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ως η εθνική πύλη προβολής της χώρας, παρουσιάζει δυνατά, δυναμικά τα τελευταία χρόνια αυτό το νέο αηφόρο πρόσωπο της χώρας. Και βέβαια, στις καμπάνιες μας, ο θαλάσσιος τουρισμός και το ΙΟΤΙΝ αποτελούν πάντα σταθερό πυλώνα. Η θεαματική επέκταση της σεζόν είναι πλέον γεγονός για τον ελληνικό τουρισμό. Στον κλάδο σας είστε εν πλώ έως και τον Νοέμβρη και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, όπως γνωρίζετε, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού προωθούμε πλέον και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, καθώς και όλο το καλλιδοσκόπιο αυθεντικών εμπειριών που μπορεί να ζήσει ένας επισκέπτης. Και σε αυτό το στόχο, όλοι εσείς είστε πολύτιμοι σύμμαχοι, καθώς για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του φίλου Αντώνη Στελιάτου, η ελληνική σημαία των πλοίων σας μπορεί να φτάνει μέχρι το πιο μικρό ελληνικό νησί. Ενώ η τάση του experiential yachting που διαρκώς αναπτύσσεται συνδυάζει τη χαρά της θάλασσας με όλη την γκάμα των τοπικών αυθεντικών εμπειριών που τόσο αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης. Κυρίες και κύριοι, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με τα 17 γραφεία στο εξωτερικό, τα ταξίδια εξοικείωσης, farm trips, με τα ίδια ψηφιακά μέσα, Visit Greece, τη συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, τη διοργάνωση δράσεων, δημοσίων σχέσεων και βέβαια τις διεθνείς καμπάνιες του, θα συνεχίσει να ταξιδεύει δυνατά την εικόνα της χώρας και του ελληνικού ιότη στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και βέβαια στις ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, την Αυστραλία και σε αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία, η Κίνα και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Καλοτάξιδος λοιπόν και το 2024 ο ελληνικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός και το ΙΟΤΙΝ. Σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία.